ακυρώνω το σκεπτικό και το ψυχικό μεγαλείο του κριτικού ότι για μας ευτυχώς ακόμα, για μας όλους, και θέλω να το πιστεύω αυτό, όλους βασιλεύει και μεσουρανεί το συναίσθημα ακόμα πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, αυτά τα τρία τα βλέπω εδώ στο πρόσωπο του κάθε κριτικού. Βλέπω και το κουβαλάτε στα στήθια σας, την ψυχή σας, την καρδιά σας. Σας παρακαλώ αυτό το μεγαλείο που νιώθει ο κριτικός, γενικά ο ελληνισμός, αλλά προπαντός ξέχωρα η Κρήτη. Μην τα αφήσετε να χαθεί. Είναι σαν να ισοπεδωθούν. Αγωνιζόμαστε και έχουμε κάνει πολέμους, επαναστάσεις για αυτά ακριβώς τα τρία πράγματα. Πατρίδα, θρησκεία και οικογένεια. Ας τα αγκαλιάσουμε, ας τα σφίξουμε μέσα στην ψυχή μας. Ας τα έχουμε κορονίδα εδώ προπαντός στην ξενιθιά. Με την ελπίδα ότι πάντα θα ζούμε σαν Έλληνες. Είμαι εκείνος ο οποίος ακόμα τώρα παρά, αν θέλεις, τις δοκιμασίες που έχω περάσει, παρά τα γερατιά, κάθε εβδομάδα, προσέξτε το τρίγωνο αυτό, Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Αθήνα, Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Αθήνα, Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Αθήνα, 5 μαθήματα, 5 μέρες. Κάθε μέρα κι αλλού. Εκτός κήτης και τραπέζης. Αυτό είναι αρκετό. Κάθε μέρα. Δεν έχω σχολεία δικά μου. Μην νομίζετε ότι έχω σχολές, δεν είναι δικές μου. Διδάσκω στα κατατόπους ελληνικά οδεία. Μέσα αγωνίστηκα και έβαλα την κριτική λύρα. Επίσημα στα οδεία του κράτους. Επίσημα πλέον, που πολλά όργανα, ακόμα το ακορντεόν δεν έχει πει. Επίσημα. Από το 83 και μετά, και αφότου μου απένιμαν τιμητικό δίπλωμα, το ελληνικό οδείο με προσέλαβε καθηγητή του. Αλφα τάξη, όχι όλα.
υποχρεωμένος να κάνω προσφορά κάθε μέρα και σε ένα οδείο. Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, κεντρικό Αθηνών. Αναγνωρίστηκε η Λύρα ως επίσημα διδακταίο όργανο με απονομή τίτλων σπουδών. Και αυτό χάρη των προσπαθειών μου, χάρη της αναγνώρισης τόσων κόπων, γιατί και όχι μόνο δικού μου και άλλων, εν πάση περιπτώσει να μην περί αυτολογώ, αλλά προπαντός χάρη του πλούτου και του θησαυρού της κριτικής μας μουσικής παράδοσης. Είναι ένας ολόκληρος κυκαιώνας που έπρεπε να κάθεστε μόνο σε θρανία με ένα βιβλίο και ένα μολύβι να γράφετε κείνα τα οποία κατά καιρούς θα μπορούσαν επιστήμονες ολόκληροι να πούνε από χωριό σε χωριό, σε κάθε πέτρα, όπως μετρούνται οι αγώνες της, ακριβώς το ίδιο μετράτε και το λαογραφικό της υλικό, όχι μόνο από νομό σε νομό, από επαρχία σε επαρχία, αλλά και από χωριό σε χωριό. Όλη η Κρήτη έχει κάτι να προσφέρει. Όλη η Κρήτη είναι και εισάξιος ο τόπος. Βέβαια, τελευταία εκατονταετία οι αγώνες περισσότερο, οι αγώνες για ελευθεριά, οι αγώνες για ιδανικά κλπ. Ξεκινούσαν από τη Δύση. Αλλά όμως, μην ξεχνάμε και την Ανατολή. Μην ξεχνάμε ότι κάθε τόπος, κάθε χωριό ακόμα, όπως είπαμε, έχει και την ιστορία και τους άξιους. Επομένως, δεν είναι ο ένας καλύτερος του άλλου. Είμαστε όλοι Κρήτες. Και με αυτό και μόνο το πνεύμα, με αυτό και με αυτή τη διάθεση, με αυτή τη φλόγα, με αυτό το πάθος θα πρέπει να κοιτάζει ο ένας τον άλλο μας. Δεν έχει σημασία από που είσαι, αρκεί που είσαι κριτικός, αγαπητέ μου φίλε. Είμαστε από τον ίδιο τόπο, από το ίδιο χώμα. Ούτε λίγο ούτε πολύ έχουμε κοινά σημεία, καταλαβαίνει ο ένας τον άλλο μας. Ας μη θεωρεί κανείς καλύτερο τον εαυτό του από τον άλλον. Όλοι είμαστε ίσοι με τα φιλελεύθερα δημοκρατικά ιδεώδη μας, που όλους μας διακρίνει αυτό το πράγμα. Θέλω να το πιστεύω ακόμα. Αυτή η παράκληση που θα απευθύνω σε όλους, σε όλους σας και σε όλες, προπαντός, τις κυρίες. Γιατί και εσείς αποτελείτε, όχι και εσείς, εσείς προπαντός, αποτελείτε τον πυρήνα. Εσείς προπαντός οι κυρίες.
Ας μην ξεχνάτε πως εμείς οι Κρήτες τη γυναίκα μας την έχουμε κορονίδα. Τη γυναίκα μας την έχουμε πράγματι σε περίοπτον θέση. Λοιπόν, προσέξετε και εσείς βάλετε και πειθαρχήσετε και αγωνίσετε με λίγα λόγια το σύντροφο και το συνέτερό σας. Δεν πρέπει ποτέ να θεωρεί ο ένας καλύτερο τον άλλο ή να νομίζει πως ο εαυτός του είναι αυτός και μόνο, γιατί κι άλλοι υπάρχουν καλύτεροι. Με μια ψυχή λοιπόν, με μια καρδιά, με ένα σκοπό, με κοινά ιδεώδη, με ιδανικά και με στόχους, ίδιους ο ένας με τον άλλο, να ξεκινήσουμε να κάνουμε κάτι. Thank you.
βέβαια να κουβαλώ το όνομα Χαράλαμπος. Όμως τα σηματάρισα από το Νικόλα το κουντάκι, τον αίθι στον πατέρα μου. Έπρεπε να με βαφτίσεις του Αρκάδη, γιατί έτσι είχε τάξη μου ύστερα από 6 κορίτσια. Να γεννηθεί το κοπέλι με τα σωστά του, ως φαίνεται. Και να με πάει στα Αρκάδη να με βαφτίσει και το όνομα αυτού, Κωνσταντίνος. Είναι η αλήθεια ότι αυτό ίσως να ήταν μια αρχή, ήταν και η βάφτισή μου κάπως περίεργη, γιατί με βάφτισε κάποιος περαστικός βοσκός. Ξεξάκης Τελιανός από την Ελεύθερη. Αλλά αυτό και ο τρόπος και το τάσιμο ίσως να συνέτειναν στην αγάπη μου σε αυτόν τον τόπο και στην εκκλησία περισσότερο. Είμαι με τον κλήρο αλήθεια δεμένος πάρα πολύ. Σέβομαι και λατρεύω όσα και εσείς και την θρησκεία μας και τους αγαπητούς μας ιεράρχες, γιατί τους άξιους κριτικούς. Συνέτειναν λοιπόν αυτά τα πράγματα για να αγαπηθώ και να αγαπήσω το πλήρω μας. Να λειτουργώ
Ανιγιά.